ξεχωριστές ικανότητες, γνωρίζουν καλά τα βουνά, είναι διαθέσιμοι ανα πάσα στιγμή και έχουν πάρει μέρος σε δεκάδες δύσκολες επιχειρήσεις. Τα μέλη της ειδικής ομάδας διάσωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων θα γνωρίσουμε σήμερα στο ρεπορτάζ. Θα περπατήσουμε μαζί τους στο βουνό και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που έχουν σώσει τόσες ανθρώπινες ζωές. Ο Σταύρος, ο Δημήτρης, ο Γιάννης, ο Μανώλης, ο Δήμος και ο Γιώργης. Τους συναντήσαμε ένα πρωινό στις αρχές Φεβρουαρίου στο μονοπάτι που ανεβαίνει στον Κίγκυλο. Τι κι αν το χιόνι που έπεφτε ασταμάτητο τις προηγούμενες ημέρες είχε καλύψει το βουνό. Εκείνοι είναι μαθημένοι και με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορούν να πάνε όπου τους έχουν ανάγκη. Και η αλήθεια είναι πως τους έχουν ανάγκη συχνά. Όσες είναι οι αποστολές τους, αλλά τόσες είναι και οι ευχαριστήριες επιστολές από ανθρώπους που βοήθησαν στις δύσκολες κορυφές των Λευκών Ωραίων και όχι μόνο. Ανθρώπους που ανέλειπε αυτή η ομάδα μπορεί και να μη ζούσαν. Ο Γιάννης Τοψαχαλίδης υπηρετεί στην πυροσβεστική υπηρεσία από το 2007 και παίρνει μέρος στις διασώσεις από το 2010. Οι αποστολές τους δεν είναι εύκολες, μάλλον το αντίθετο θα λέγαμε. Είναι λίγο δύσκολες, οι περισσότερες από αυτές δεν είναι όλες, αλλά οι περισσότερες είναι δύσκολες και εφόσον πετύχουμε το στόχο μας, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι που καταφέραμε και κάναμε κάτι για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν εμείς είμαστε η αιτία που ζει κάποιος, έτσι. Δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχε, δεν μπορώ να τα αλλάξω τα πράγματα. Αν καταφέρουμε και κάνουμε κάτι μέσα στο χρόνο που πρέπει και δώσουμε τη βοήθειά μας όπως πρέπει, είμαστε ικανοποιημένοι. Αν δεν τα καταφέρουμε, δεν μπορούμε να υπομιστούμε. Γιατί αν ήταν να χαιρόμαστε που τον βοηθήσαμε, τότε πρέπει να δυσαρεστηθούμε που δεν τον βοηθήσαμε. Οπότε το αφήνω αυτό στην άκρη, κάνω ό,τι μπορώ και αν έχει αίσιο τέλος, είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλιώς είμαστε λίγο δυσαρεστημένοι. Δεν μπορούμε να κληρονομούμε αυτά τα συναισθήματα. Είναι δύσκολο. Άνθρωποι και οι ίδιοι έρχονται φορές που λυγίζουν, όμως δεν τα παρατάνε. Αυτή που μου έχει μείνει πάρα πολύ είναι μια διάσωση πάνω από το θέρισο ενός κυνηγού, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πόδι, γιατί ήταν πιο κουραστική από όλες. Ήμασταν λίγοι, έπρεπε να κατέβει με φορείο, ήταν πολύ δύσκολο το έδαφος και πάρα πολύ ώρα, νύχτα. Βέβαια, δεν παραπονέθηκε καθόλου αυτός, ήταν μια χαρά. Και κουράστηκα τόσο πολύ που δεν έλεγα να τα παρατήσω, να μην ξανασχοληθώ με φορείο καθόλου. Βέβαια δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, ήταν μόνο που ότι δεν μπορούσε να μετακινηθεί, οπότε τα κατάφερε μια χαρά κι αυτός. Δεν το ξανάδα από τότε, να σου πω την αλήθεια, ίσως και δεν θέλω. Στην ίδια διάσωση είχε πάρει μέρος και ο έμπειρος αρχιπυροσβέστης Δημήτρης Μαλινδρέτος. Η περισσότερη κούραση που έχω νιώσει ήταν όταν είχαμε παράσχει τις βοήθειές μας σε ένα κυνηγό ο οποίος είχε τραυματιστεί πάνω από το θέρισο. Χρειάστηκε να τον κουβαλά. Ήταν ο άνθρωπος αρκετά γεροδεμένος, ζωηρός, σε κιλά. Και χρειάστηκε να περπατάμε όλη νύχτα, να τον κατεβάσουμε από το βουνό. Και νομίζω ότι εκεί πέρα κουραστήκαμε αρκετά όλοι μας. Αφού να φανταστείτε, κάναμε 2-3 μέρες να συνέλθουμε από κράμπες, πόδια, χέρια. Όλοι τους έχουν από μία ιστορία να θυμηθούν. Ο Μανώλης Καλφάκης υπηρετεί 10 χρόνια στην πυροσβεστική, εκ των οποίων τα 9 παίρνει μέρος σε διασώσεις. Θυμάμαι μια διάσωση το 8, το 9 περίπου. Ήταν στην Κοκκινόβαρη, είχε πολύ περπάτημα. Τελικά τους βρήκαμε, ήταν καλά, είχε τραυματιστεί λίγο η γυναίκα. Έπειτα τους παρέλαβε ελικόπτερο εν αέρια, έγινε η παραλαβή της τραυματισμένης, όπως και εμάς, και εμείς μπήκαμε στο ελικόπτερο εν αέρια. Ήταν η εμπειρία που μου έχει μείνει από όλες. Αυτή η διάσωση έχει μείνει αξέχαστη και στο Δημοσθένη Καραβιτάκη, που υπηρετεί στην πυροσβεστική υπηρεσία 20 χρόνια. Είμαι από το 2008 στην ομάδα.
Δύσκολες επιχειρήσεις είναι πολλές όταν αναμένεις στα βουνά. Η πιο δύσκολη επιχείρηση ήταν σε αυτή στην Κοκκινοβάρη. Ήμασταν υπηρεσία και καλεστήκαμε να πάμε. Ένα ζευγάρι ήταν αλλοδαπών στην Κοκκινοβάρη. Ξεκίνησε όλη η ομάδα. Νομίζω ότι περπατήσαμε γύρω στις 5 ώρες να το βρούμε. Δεν ξέραμε ακριβώς το σημείο που ήταν. Περπατούσαμε σε κάποια σημεία για όσους ξέρουν τα βουνά και, μετά, και με χέρια και με πόδια. Και ήταν και. Οι πέτρες ήταν κομμένες, δηλαδή μπορούσε να γίνει κατολίσθηση και να κινδυνέψουμε. Τελικά τη βρήκαμε. Δεν μπορούσαμε να τη μεταφέρουμε με φορείο και ήρθε ένα ελικόπτερο και την πήρε και αυτή και εμάς. Η πιο μεγάλη ικανοποίηση για αυτούς είναι τα πρόσωπα των ανθρώπων που βοήθησαν. Τρομερή ευχαρίστηση, έτσι. Το βλέπουμε στα μάτια τους και ας μην εκδηλώνονται τη χαρά τους. Κάποιοι είναι αρκετά πιο εκδηλωτικοί, αγκαλιές, φιλιά. Αργότερα υπάρχει με μερικούς και αλληλογραφία, ευχαριστήρια. Είναι ωραίο συναίσθημα. Θα το άλλαζες αυτό που κάνεις? Για κανένα λόγο. Σε γεμίζει απόλυτα, δηλαδή δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Φεύγοντας πάντα μας χαιρετάνε όσοι είναι καλά και μπορούν. Φαίνεται όταν φτάνει, ας πούμε, στο ασθενοφόρο. Βασικά γιατί δεν καταλαβαίνουν και πολλά, όπως είναι στο φορείο, δεμένοι. Μας ακούνε και εμάς που αγκομαχούμε, είναι δύσκολο. Αλλά όταν θα μπει στο ασθενοφόρο, βλέπουμε το πρόσωπό του, φαίνεται η χαρά του, ας πούμε, που τα κατάφερε. Αυτό μόνο. Έχεις μετανιώσει που επέλεξες αυτό το επάγγελμα? Όχι ποτέ. Ούτε δευτερόλεπτο. Ίσως ήθελα να το κάνω και πάντα αυτό. Δυσκολίες έχετε? Τα καταφέρνουμε. Σίγουρα υπάρχουν, αλλά τα καταφέρνουμε, γι' αυτό είμαστε. Ο Σταύρος Πλημάκης, ο πιο έμπειρος της ομάδας, με 26 χρόνια υπηρεσίας, που είναι και ο επικεφαλής της, έχει πάρει μέρος σε αμέτρητες διασώσεις. Είναι πάρα πολλές οι διασώσεις. Από τότε που έχω, από το 1999, έχω ξεχάσει πολλές. Είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στατιστικά σε όλη την Ελλάδα είναι οι περισσότερες στο νομό Χανίων, στα Λευκά Όρη. Και δεύτερος ακολουθεί ο Όλυμπος με πολύ λίγες διασώσεις. Είναι όλες δύσκολες. Στον Ορεινό και το Λευκό Ορεινό και στα Φαράγγια είναι όλες δύσκολες οι διασώσεις. Έχουν πολύ περπάτημα, είναι επικίνδυνες. Και μου έχουν μείνει πολλές διασώσεις. Αλλά η χειρότερη για μένα ήταν τα δύο αδέρφια οι Πολωνοί που πεθάνανε στο φαράγγι της Τρυπτής από δίψα το 2007. Που τους ψάχναμε 3-24 ώρα σε λάθος κατεύθυνση, είχαμε λάθος στοιχεία και τελικά τους βρήκαμε στο φαράγγι της Τρυπτής νεκρούς από δίψα. Αδέρφια, νέοι, 41 και 36 χρονών. Αυτό ήταν η χειρότερη εμπειρία για μένα στα Λευκά Όρη. Γιατί δεν είχε καλό αποτέλεσμα. Άλλες που είχαν καλό αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ δύσκολες, ακόμα και για εσάς που είσαστε τόσο έμπειροι. Ήταν και η πρόσφατη του πέρυσι σε έναν Νορβηγό, 33 χρονών, στην κορυφή, στις Γριάς ο Σωρός, στα 2300, το οποίο επιχειρήσαμε με αντίξωες συνθήκες, με αρνητικές θερμοκρασίες, με μείον 20 και νύχτα. Ξεκινήσαμε μεσημέρι, καταλήξαμε μεσάνυχτα με προσπάθεια με χιόνι, να χιονίζει. Αυτή ήταν βέβαια μετά που τον εσώσαμε και τον ευρήκαμε και τον εσώσαμε. Ξεχάσαμε και την κούραση και όλα και γίνηκαμε και πολλοί φίλοι. Μας έχει καλέσει κιόλας. Και μας έχει κάνει και πρόσκληση στην Νορβηγία σε όλους που είμαστε εκεί με τις οικογένειές μας. Και περιμένει. Επειδή έχουμε τόσες πολλές διασώσεις, γύρω στις 29 με 30-35 πάνε κάθε χρόνο από εξαφανίσεις, διασώσεις με τουρίστες που χάθηκαν και οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, δεν γνωρίζουν εποχές και φθινόπωρο και χειμώνα και καλοκαίρι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συστήσει μια ομάδα από 4-5 άτομα οι οποίοι είναι στην υπηρεσία των Χανίων, έχουν περάσει εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων. Ήταν και τα εξάλλου το προσόν που είχαν, το προσόν κατάταξής τους. Επομένως γνωρίζουν από τέτοιες ορεινή διαβίωση, ορειβασία κτλ. Αυτοί με κάποια εκπαίδευση και από υπαλλήλους δικούς μας της ΕΜΑΚ αλλά και από εμπειρία που έχουν κτλ. Και με ορειβατικούς συλλόγους
Ας το πούμε ότι είναι η πρώτη επέμβαση μέχρι να έρθει η ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο. Πολλές φορές δεν προλαβαίνει να έρθει, βέβαια, γιατί είναι τόσο πολύ έμπειροι που καταφέρουν και φέρουν εις πέρα στην επιχείρηση πριν έρθουν οι Ηρακλειώτες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τελευταία όπως γνωρίζετε, έχουν ζητήσει και ειδικό εξοπλισμό από τα εγγένεια που είχαμε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο στην Ανώπολη. Τους υποσχέθηκε ο υφυπουργός ο κ. Τόσκας ότι θα τους χορηγήσει αυτό τον εξοπλισμό, τον οποίο σήμερα θέλω να σας πληροφορήσω ότι εγκρίθηκε το κονδύλι αυτό, το οποίο είναι γύρω στις 4.500-5.000 και αφορά ειδικό εξοπλισμό διασωστικό, ορειβασίας και χειμερινής διαβίωσης σε χιόνια και σε βουνά για αυτούς τους 3-4 ανθρώπους. Είναι ορειβατικός εξοπλισμός για τη δικιά μας προστασία και ασφάλεια, ισοθερμικά, άρβυλα. Αυτά είναι τα κυριότητα που θέλουμε εμείς όταν πάμε στο βουνό και χιονίζει. Γιατί πάμε και το καλοκαίρι, στα Λευκά Όρια έχει αρνητικές θερμοκρασίες. Και το καλοκαίρι. Φαντάσου το χειμώνα με τόσο χιόνι και με μείον 20, με μείον 15 και με αέρα. Είμαστε στην ευτυχή κατάσταση, να το σας το πω και μέσω της τηλεόρασής σας, και αυτοί έχουν ευχαριστηθεί πολύ και κοιτάζουμε βέβαια να τους εκπαιδεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους από ειδικά εκπαιδευμένους με πιστοποίηση ανθρώπους της ΕΜΑΚ, ούτως ώστε να έχουν και αυτή την πιστοποίηση και να μπορούν να βγουν σε ένα βουνό. Και αυτό είναι τώρα το οποίο παλεύουμε αυτόν τον καιρό και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχει τύχει νύχτα η ΕΜΑΚ να μην επιχειρεί και να επιχειρούν αυτή η ομάδα, έτσι? Ναι, κοιτάξτε, αυτή η ομάδα είναι έμπειρη, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει στο βουνό, γνωρίζουν τα μονοπάτια, τα έχουν περπατήσει πολλές φορές, είναι εκπαιδευμένοι, έχουν χαρτογραφήσει με GPS δικά τους, έχουμε δορυφορικό τηλέφωνο, έχουν GPS, μπορούν να περπατήσουν, είναι ικανοί να περπατήσουν, γι' αυτό και τους εμπιστευόμεθα. Δεν είναι μόνο οι εντυξότητες και οι κακές καιρικές συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά πολλές φορές και το σκοτάδι, γιατί όταν υπάρχει ανάγκη, η ομάδα επιχειρεί, ό,τι ώρα κι αν είναι. Πολλές φορές έχουμε πάει και νύχτα και ένα ζευγάρι τσέχους το 2009 από το φαράγγι του Ελιγιά τους βρήκαμε νύχτα, τους βγάλαμε ξημερώματα από ένα μονοπάτι που δεν περνάνε μόνο τα γρήμια, το οποίο το είχαμε καταγράψει εμείς, και με το GPS πήγαμε λίγο πολύ, χανόταν η λήψη του, δεν υπάρχει δορυφορική λήψη εκεί καλά. Τέλος πάντων τους βγάλαμε από βέβαιο θάνατο, οι οποίοι παντρευόταν μετά 15 Σεπτεμβρίου στην Πράγα και μας ευχαριστήσανε και στην εφημερίδα στα Αθηναϊκά Νέα και γράψανε και χαρακτηριστικά ότι παντρεύονται χάρη σε εμάς, αλλιώς δεν θα ζούσανε. Μισό και με μισή, φεύγει να με σκοτώσει. Μαρτίζω να φιλώσει καιρό με το καιρό. Έχει τα δόντια στην καρδιά, τα νύχια στο μυαλό μου. Κι εγώ για το καλό μου, για εκείνη πολεμώ. Κι όλου του κόσμου τα καλά με κάνει να μισήσω, για να τσιτραφεί το πιο παρήκαινο. Πολλές φορές οι διασώστες της πυροσβεστικής ξεκινούν μια επιχείρηση χωρίς να έχουν τις σωστές πληροφορίες. Κάτι που τους έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο παρελθόν. Μία από αυτές πάλι από τις πολλές, το 2009, στις Μαλωτήρα στην Κορφή, ένα ζευγάρι το οποίο είχε σπάσει το πόδι της η γυναίκα, στα 2% πάνω στην κορφή, παντού χιόνι, πάρα πολύ χιόνι. Ήταν 2009, νομίζω 8 Απριλίου, την ημέρα που έχω γεννηθεί κιόλας. Έκανα τα γενέθλιά μου εκεί πέρα. Ήταν όπως είναι τώρα η φετινή χρονιά, πάρα πολύ χιόνι και μας είπαν ότι είναι μία ώρα από το δρόμο. Και εγώ τότε ήμουν σε μία σχολή στην Αθήνα. Δεν ήμουν εδώ, το μάθανε πως ήμουν εδώ, με ειδοποιήσανε, πήγα, μας είπαν μία ώρα από το δρόμο και πήγα και εγώ σχεδόν χωρίς εξοπλισμό, πήγαμε ό,τι φορούσα. Μία ώρα από το δρόμο και δύο λέω να πάρει και τέσσερις και πέντε θα γυρίσουμε στο δρόμο. Τελικά χρειάστηκε να διανυχτερέσουμε στα 2% με μείον 15. Εκεί ζορίστηκα πάρα πολύ από το κρύο, είχαμε και ένα ντόπιο από το Θέρισο που μας βοήθησε
και μας πήγε εκεί πάνω. Αυτό το βάλαμε μέσα στη σκηνή που είχαν το ζευγάρι ο τραυματίας, γιατί έπρεπε να περιμένουμε να ξημερώσει να έρθει ελικόπτερο. Όλη η νύχτα μας εφάνηκε αιώνας. Ξαπλώσαμε, εγώ συγκεκριμένα με το διοικητή μου, κοιμηθήκαμε χάμο και σκεπαστήκαμε ένα sleep bag. Αυτό ήταν με μείον 15. Είχαμε αγκαλιαστεί, είχε αγκαλιάσει αυτό σε μένα και εγώ αυτό. Μια από μπροστά αγκαλιαζόμαστε, μια από τις πλάτες μας. Εκεί πραγματικά είπαμε πως δεν ξημερώνει. Μέχρι το πρωί που ήρθε το ελικόπτερο και πήρε τη τραυματίας, ήταν ασφαλής, τους είχαμε βάλει μέσα στη σκηνή. Πήρε την τραυματία και την πήγε στο νοσοκομείο κατευθείαν από εκεί. Εσείς όμως δεν γυρίσατε με το ελικόπτερο. Σε καμία διάσωση δεν έχουμε γυρίσει, εγώ προσωπικά δεν έχω γυρίσει με ελικόπτερο πίσω. Σε μία περίπτωση μόνο έχει πάρει το ελικόπτερο άτομα. Πολλές φορές έχουμε ζητήσει να πάρει δικού μας, οι οποίοι είναι εξαντλημένοι, ποτέ δεν έχει πάρει για λόγους ασφαλείας. Πάντα πάμε με τα πόδια και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί μπορούσαμε να μετακινούμαστε πολλές φορές με ελικόπτερο, που να προλάβουμε και τον τραυματέα ή τον ασθενή να τον εμπολάβουμε ζωντανό. Σε καμία περίπτωση πάντα με τα πόδια πάμε, πάντα με τα πόδια φεύγουμε. Ενώ πιστεύω ότι σε όλα τα κράτη μετακινούνται με ελικόπτερο οι ομάδες διάσωσης και φεύγουν με ελικόπτερο. Ένα ακόμη βασικό και ιδιαίτερα έμπειρο μέλος της ομάδας είναι ο αρχιπυροσβέστης Δημήτρης Μαλινδρέτος, ο οποίος έχει πάρει μέρος σε δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης. Από τη στιγμή που ήρθα στα Χανιά το 2003, ασχολήθηκα με τις διασώσεις και τις αναζητήσεις ανθρώπων στα Λευκά Όρη. Έχω συμμετέχει σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτό που είμαστε ταγμένοι να κάνουμε. Απλά ίσως να έχουμε λίγο τη γνώση του βουνού, επειδή τυχαίνει και είμαστε από ορεινά χωριά και μας αρέσει λίγο και η ταλαιπωρία με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όσο μεγάλη είναι η ικανοποίηση όταν σώζεται κάποιος, άλλο τόσο μεγάλη είναι και η απογοήτευση όταν η εξέλιξη δεν είναι καλή. Το πιο δύσκολο για μας είναι όταν μετά από κούραση, ταλαιπωρία, αναζήτηση δεν έχουμε αίσιο τέλος σε ό,τι αφορά ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι όλα μας τα συμβάντα με ευχάριστη κατάληξη. Ένα πολύ δυνατό συμβάν ήταν το 2006-2007, αν θυμάμαι καλά, με δύο Πολωνούς που είχαν χαθεί στο φράγκι της Τρυπητής. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να τους βρούμε ζωντανούς και εκεί υπάρχει μια απογοήτευση αρκετά μεγάλη, διότι η κατάληξη, όπως είπαμε, αφορά ανθρώπους και όχι μηχανήματα ή εργαλεία, οπότε είναι κάτι το οποίο δεν σε αφήνει ήσυχο. Ο θάνατος των δύο Πολωνών είναι ίσως η πιο δύσκολη στιγμή για όλους όσοι πήραν μέρος στην επιχείρηση εντοπισμού τους. Ήταν και η αιτία να ξεκινήσει μια πολύ σημαντική προσπάθεια χαρτογράφησης των Λευκών Ωραίων από του Σταύρο Πλημάκη, Δημήτρη Μαλινδρέτο και Γιώργο Σμπυράκη, που υπηρέτησε στην πυροσβεστική υπηρεσία 33 χρόνια και έχει αφήσει το δικό του στίγμα στις επιχειρήσεις διάσωσης. Δύο γεγονότα υπήρξαν σημαντικά για μένα στον τομέα των διασώσεων. Και βρίσκα σε μηχανία κάποια στιγμή και σκέφτηκα ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει και η ζωή δικιά μας και των εγκλωβισμένων. Δηλαδή, ήτι. Το 2002 πρέπει να ήταν, νομίζω, τυχαίνει μια διάσωση στα Λευκά Όρη, στη θέση Παυλιά Χαλάρα, με ένα συντοπίτη μας, συμπολίτη μας μάλλον, Χανιώτη, κυνηγό. Ήταν 20 Οκτώβρη. Δυστυχώς ενώ φύγαμε με καλοκαιρία, πέσαμε σε καιρό, τέλος πάντων ήταν μια δύσκολη έκβαση στην όλη κατάσταση, κινδύνεψε άμεσα η ομάδα. Ευτυχώς που εκεί πήρα την καλύτερη απόφαση της καριέρας μου και γύρισα την περισσότερη ομάδα πίσω, οι οποίοι ήταν άπειροι. Εμείς τουλάχιστον όσο απομείναμε ήμασταν ορεσίβοι από ορεινά χωριά, ήμασταν τριμμένοι με το βουνό και αντέξαμε στο κρύο. Ναι, ήταν μείον 12 βαθμοί. Εν πάση περιπτώσει, έκοψε το χιόνι τα ξημερώματα γιατί βάλαμε και εμείς και ο τραυματίας. Είχαμε χάσει τον προσανατολισμό μας, στην ομάδα στην πίσω βρέθηκαν οι ασύρματοι, γιατί είχε αποκόψει η πρώτη ομάδα που πήγε να δώσει βοήθεια, ήταν μεγάλη διαδρομή. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε μέσα το τέλος, αλλά με μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλο κίνδυνο για την ομάδα. Το δεύτερο γεγονός ήταν με δύο αδέρφια Πολωνούς, οι οποίοι είχαν πληροφορίες
καταρχήν καθυστέρησαν να δώσουν τις πληροφορίες. Μία μέρα νομίζω. Τη δεύτερη μέρα δίνονται πληροφορίες από τον ξαναγό και είπε ότι έχουν χαθεί στο φαράι της Αμαριάς δύο αδέρφια, τα οποία από ό,τι τουλάχιστον εγώ, την δεύτερη μέρα μας καλέσανε μαζί με τον Σταύρο και τον Δημήτρη να παρέσκουμε βοήθεια, μας είπαν ότι ο ξαναγός τους είδε τελευταία φορά στη θέση Άγιον Νικόλαος του Φαραγγιού, δηλαδή του τέστη περίπου στη μέση της διαδρομής. Δύο μέρες δεν σταματήσαμε καθόλου. Την τρίτη μέρα που ψάχναμε, μας παίρνουν το βράδυ, πατίνες ώρες ότι ένας ορειβάτης βρήκε ένα Πολωνό στην φαραγγή της Τρυπητής μεταξύ ζωής και θανάτου. Παίρνω κατευθείαν εγώ τον Δημήτρη τηλέφωνο, τον μαλλιδρέα του ήταν στον καμπανό, στο φυλάκιο γη, και του λέω: Δημήτρη, πέφτει στην τάδε τόπο, βρέσει την συνοή σου, μέχρι να έρθουμε από τα σφαγιά. Πράγμα του πήγε ο Δημήτρη. Όταν φτάσαμε στα σφαγιά, από τα σφαγιά στον Ομαλό, μιλάμε με τον Δημήτρη τον μαλλιδρέα στο ασύρμα, το τηλέφωνο, δεν θυμάμαι τι. Μου λέει: Γιώργο, τον βρήκαμε, είναι νεκρό, γυναίκα δεν βρίσκομαι. Εν πάση περιπτώσει, να κοντολογεί, την επομένη που ξημέρωσε, βρήκαμε τη γυναίκα, είχε πέσει ένα γρεμνό. Και τα δύο αδέρφια πεθαμένα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπήκαν ποτέ στο φαράγγι. Αυτά τα δύο γεγονότα λοιπόν με προβλημάτισαν και λέω στα παιδιά να κάνουμε αναγνώριση και καταγραφή. Πράγμα που τις ακούστηκα και από τους δύο. Για τους ελεύθερους χρόνους, δύο καλοκαίρια, μήπως τρία, ψάχναμε όλα τα φαράγγια, όλα τα μονοπάτια. Πέραμε ντόπιους, υπερχονόμαστε ανθρώπους και τους ευχαριστούμε. Και τώρα το λέω εκ των υστέρων, έστω που μου δίνεται ευκαιρία. Και περάσαν τα δύσκολα φαράγγια, γιατί ορισμένα φαράγγια θέλουν οδηγό, όπως είναι Τρυπητή. Παράδειγμα, λέει, Τρυπητή του Καλόκαμπου, το φαράγγι, θέλουν ή πληροφορίες σαφείς για να μπορέσει να το περάσει, την πρώτη φορά τουλάχιστον. Και έτσι κάναμε καταγραφή. Και πήραμε και μια εικόνα, γιατί τα Λευκάρου είναι πολύ μεγάλος όγκος, δεν μπορεί να πεις ότι τα ξέρεις. Πήραμε πάντως μια εικόνα, έχουμε καταγράψει διαδρομές, οπότε πέφταμε σε καιρό, μπαίναμε στη διαδρομή, βγαίναμε. Χτυπήσαμε όλα τα επίκαιρα σημεία στο GPS, σπήλαια, μητάτα, νερά. Οπότε ξέρω εμείς όταν ψάξαμε στο GPS, θα ψάξαμε πού είναι το πιο κοντινό νερό, πού είναι το πιο κοντινό σπήλαιο και το σημαντικότερο, μπαίνεις στη διαδρομή και βγαίνεις, αν πέσει στο μίχλι. Κάναμε μια καλή δουλειά και βάσει αυτήνής τώρα της χαρτογράφησης σώθηκε και το ζευγάρι των Τζέχων στο φαράγγι του Ελιγιά, σώθηκε και ο Νορβηγός στα Λευκά Όρη και άλλοι που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Μπορεί ο Γιώργος Μπυράκης να είναι πλέον συνταξιούχος, όταν όμως υπάρχει ανάγκη, τρέχει πρώτος να βοηθήσει την ομάδα. Τι είναι αυτό όμως που κάνει τους διασώστες να μην τα παρατούν, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες? Δεν υπάρχει καμία διάσωση να μην είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι. Μόλις τους βλέπεις καταρχήν, το διακρίνεις στα μάτια τους. Αλλά το ίδιο ευχαριστημένοι είμαστε και εμείς όταν ξέρεις τι είναι μέσα στο δάσος, στο πουθενά, να ακούς τη φωνή του άλλου. Να έχουμε τη σφυρίχτρα, να σφυρίζομαι και να στείλουμε αυτή κάποια στιγμή και να ακούσουμε τη φωνή. Είναι όλα τα λεφτά, όλη ξεκούραση. Ό,τι κούραση να έχουμε, πλέον ξεκουραζόμαστε. Και όταν πάμε δίπλα του και του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αισθάνεσαι ακόμα καλύτερα. Αλλά ακόμα και ακόμα, και νεκρό να βρεις τον άλλο, ναι, μεν δεν είναι ευχάριστο, αλλά λίγη υπόθεσή του. Και το παίρνω απόφαση, όπως ήταν η Πολωνή και τόσοι άλλοι που έχουμε βρει. Διότι θα ήθελα να επισημάνω ότι από το 99 και δεύτερο, έχουμε ένα ΣΥΡΙ, έχει ένα ΣΥΡΙ υπηρεσία μας από το διασώσεις, 11 νεκρούς. Και έχουμε και ένα αγνοούμενο. Ο Γιώργης ήταν ένας από τους πρωτεργάτες που ξεκινήσαμε και δεν το συζητώ ότι όποτε και να τον χρειαστούμε και τώρα ακόμη και αργότερα την υγεία του να έχει, θα έρχεται να με σε βοηθά, γιατί και αυτός αγάπησε το σώμα πάρα πολύ και το έδειξε ότι δεν έφυγε στα 45 και στα 50 που φεύγουν άλλοι, έφυγε 56 μέχρι που τον διώξανε, γιατί αγαπούσε αυτό που έκανε, την υγεία του να έχει αυτός. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά την ομάδα των διασωστών σε πορεία στο χιόνι που έφτανε το ένα μέτρο, την ώρα που εμείς δυσκολευόμασταν να περπατήσουμε ακόμη και πάνω στα δικά τους πατήματα. Στη συνέχεια έκαναν καταρρίχηση από ύψος 30 μέτρων και στο τέλος δάνεισαν και σε εμάς τον εξοπλισμό τους για μια μικρότερη καταρρίχηση, την οποία ολοκληρώσαμε χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του ιδιαίτερα έμπειρου στα σχοινιά Δημήτρη Μαλλιδρέτου. Δεν είναι
είναι μόνο η εμπειρία, η γνώση και ο επαγγελματισμός τους. Είναι και το γεγονός πως αυτό που κάνουν το αγαπούν. Γι' αυτό πολλές φορές, ακόμη και όταν οι αντοχές τους τους εγκαταλείπουν, εκείνοι συνεχίζουν. Γιατί το μόνο που έχει σημασία είναι να σώσουν μία ανθρώπινη ζωή. Μετά από αυτά που είδαμε κοντά στους διασώστες της πυροσβεστικής, ένα είναι σίγουρο. Αν ποτέ εγκλωβιστούμε στη Μαδάρα, αυτή η ομάδα θέλουμε να μας αναζητήσει. Γιατί είναι σίγουρο πως θα μας βρει. Κι όταν ψυχρίες στις βραδιές θυμάται τα κουβιάτσι, μου δίνει την προφιάτσι για να την εφορώ. Μια φορά που το πιο το πέφτομαι μεθυσμένη σχεδόν αγαπημένη καθείς να κοιμηθεί. Και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την ώρα σαν τη στέλνει την ώρα που θα επιτεθεί. Και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την ώρα σαν τη στέλνει την ώρα που θα επιτεθεί.